Grazie alle tre canine made in China. Coco Cotta. E Gianelli sta se bro. I bumperinane me lo impegnano pure ne facca. Ma te mando un po' già poi una più rossa. Spugna merane doga, ma non se mi attacca. Di so imba se santo potami, una pedia de spernar. La nera mia ne nisi calami, mi ha si conduto di mazzilani. Ma se ne trovavo un gai? Gnalla is extra large. E scuda sa filologo, spugnori sa ton gogon. Tacca muesi. C'eran parlati, chtisame, ne vani a c'è topo. Di so imba se santo potami, una pedia de spernar. La nera mia ne nisi calami, mi ha si conduto di mazzilani. Cos'è la tua bamba? Ma da bamba! Se pare tutto forte, non ci viene scritto l'altro! Calarata, Gesù! Calarata! Μωρό μου. Μωρό μου, ξύπνα! Ας με ρωπαίνει να κοιμηθώ. Μπάμπι, πρέπει να σηκωθείς. Παναγία, όντως το κρεβάτι μου είναι βρισκό ησυχία. Ας με ρωπαίνει να κοιμηθώ, μήπως παμένος. Αφού κοιμώσουν, πώς γίνεται να κουράστηκες? Αυτό είναι όρομα ότι έτσι άπιζα και φτεύκα παντζάρκα. Θα ρωτήσω τη Βερόνικα την αστρολόγο τι σημαίνει όταν βλέπεις παντζάρκα στον ύπνο σου. Φουέ, το πω μου σου, τώρα έχασα τον ύπνο μου. Να σου θυμίσω ότι εσύ μου είπες να σε ξυπνήσω για να σε εξετάσω στις γενικές σου γνώσεις. Να κρύψεις ερωτήσεις που χαράμα. Πάμπι, χρειάζονται εντατικά μαθήματα για να πετυχείς τις κυβερνητικές εξετάσεις. Στην μέρα των εξετάσεων εγώ να μάθω φαρσί. Μπράβο, έτσι σε θέλω αισιόδοξο. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Πώς ονομαζόταν το άλογο του Μεγαλέξανδρου? Μιλάω μόνο, μα είχε για πάρον τούτος. Καλία μου να σου κάνω και ένα σάντουιτς να πάρεις μαζί σου στο σχολείο. Α, για να αγοράσω από την κατίνα τα σιωνάβιτσα. Μάρο μου, άφησε το μπορώ να τρώει ό,τι γουστάρει, αγαπητέ. Μπράβο, μπαμπά. Γιώργο μου, έτσι κάνεις καλά, κακομαθαίνεις τι. Καλά που σου λέει, κύριε Γιώργο. Κυρία Μάρα, δεν σε βάλω σου εγώ, μα έχω εμένα ένα σάντουιτς. Να σου κάνω σωτηράκι μου. Εγώ δεν θέλω να κάνω έξοδα, ούτε να επιβάρνω τους γονείς μου. Μπράβο! Είδατε το μωρό που κόφει ο νους του. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ο Σωτηράκης φυλάει λεφτά για να αγοράσει εισιτήριο για να πάει γήπεδο την Κυριακή. Ναι, αρέσκει του, αφού είναι να γίνει ποδοσφαιριστής. Ελπίζω να την Ομόνοια μου να πάει να δει. Κυρία Μάρα, να σου στείλω ένα δευτέρκανο. Εγώ είμαι μολύστας. Σωτηράκη. Νομονιάτισα, κυρία Τακάρ, θα σε θέλει για γαμπρό της, βρε. Πρωτάθλημα και κύπελο, ξανά στο άφο, ε. Ολέ, 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 ολέ. Πρωτάθλημα και κύπελο, ξανά στο άφο, ε. Ολέ, 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 ολέ. Ομόνια, Λαρίσα, Λαρίσα, αχ, Λαρίσα. Ρε ξημονισμένε ξύπνα! Δεν μου φωνάζει σεξουάλα μου! Ας σου αστράψω μια, να χρειαστεί σινούρκα μασέλα. Γιατί τα που σου καμά. Λάλη αμέσως πια είναι τούτη Λαρίσα. Της Λαρίσης το ποτάμι κι θα πέσω να πνιγώ. Θα προλάβεις να πνίγεις το ποτάμι διότι θα σε πνίξω εγώ. Γιατί κουκλάκι μου. Άι στα καλοπιάσματα και Λάλη πιάνει η Λαρίσα. Έβλεπα όνειρο ότι είμαστε στην αγκαλιά. Και όταν σε ρώτησα ποια είναι τούτη πόλη, πες μου η Λάρισα. Αλήθεια, μάνα μου. Είμαστε στην αγκαλιά. Να με χαρώ τα νιάτα μου. Ηράκλη! Ε, Ηράκλη, μα πού εφαραγγίστηκες. Ηράκλη! Απαναγιά μου, Παναγιά μου, Ηράκλη μου, μάντα που παθες. Και κλώτσισε με ο γάρο και έκομαι και του βούρου. Να μείνει μαύρος για γάδαρος. Και φταίρε το χτύρο. Και ποιος δε που εφάρασε. Εγώ που πιέσα τον να το φάει με τον σόρ. Και το έθελες τα και παθες τα ρε Ηράκλη, να το καταπιέζεις το χτύρο. Σταυρούλα, λέει να σπάσα κάμπα ή. Παναγιά μου, να τηλεφωνήσω τώρα, τώρα στο νοσοκομείο να σου στείλω ένα ασθενοφόρο. Εγώ θέλω να πάω στο καινούργιο το νοσοκομείο να... Ού, κάτσε καρτέρα, τελειώσει ο καινούριο νοσοκομείο το 2050. Να λες να τελειώσεις τότε, ρε. Ποιος διάσημος Ρωμαίος ήταν ο εραστής της Κλεοπάτρας? Επάνω μου, με πελάνες, δεν μπορώ να το σε ρωτήσεις που μου κάνεις.
Πάμπη μου, έτσι είναι οι γενικές γνώσεις. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος σε όλα. Αν εξετάσεις την κυβέρνηση για μηχανικός, πού να το κάνω, να πω καθηγητής. Πάμπη μου, δεν έχει σημασία. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος. Άρα στο κακό, ρε, που μου πάρε τόσο θκεύασμα για μια θέση στο τμήμα μηχανολογικού στο δημόσιο. Πάμπη, συγκεντρώσου και απάντα μου σωτές ευφυΐας. Λοιπόν, ποιο σημείο του ορίζοντα κοιτάζεις όταν το δεξί σου χέρι είναι προς το βορρά? Ποια είναι τα σημεία του ορίζοντα? Πάμπη μου, ανατολή, δύση, βορράς, νότος. Χα, τώρα βοήθησες με, ρε μάνα μου, και σου απαντώ προς το βορρά. Προσπάθα ακόμα λίγο. Προς την ανατολή. Πάμπη, συγκεντρώσου και προς ανατολή σου. Προς τον νότο. Η σωστή απάντηση είναι προς τη δύση. Άτε ρε μάνα μου, ήταν που το είπες τώρα ρε μάνα μου, είχα το ζαμί να το πω. Έτσι να τους πεις και στις εξετάσεις. Όχι, για μένα προσπαθήσω να βάλω μέσα. Μα ο Πάμπος ρε ξύπνησε ακόμα. Τώρα που το σκέφτομαι έπρεπε να έγκεις να μείνεις στο χωρκό του. Σωτηράκη, πρόσεξε πώς μιλάς για το χαμπρό. Ρε Σωτηράκη, καλό παιδί είναι ο Πάμπος. Και εσύ σου για δυναμία. Ναι, αλλά όνο χορεύκο, σαν να με παίζω να πάω στα μέσα. Ναι, αλλά τώρα κάνει μαθήματα και θα βελτιωθεί. Ναι, να μισώνει. Με το γιουράρι σου λένε το ισόνι. Εσύ, Τυράκη, πρέπει να δούμε δεύτερη ευκαιρία στον συνάνθρωπό μας. Εμένα ο Πάμπος ζήτησε μου να τον βοηθήσω στα μαθηματικά, γιατί είναι να δώσει εξετάσεις. Κι εγώ θα τον βοηθήσω στην έκθεση. Τέλος πάντων, τώρα που το σκέφτομαι εγώ να τον βοηθήσω στα αγγλικά, αλλά να καταφέρει τίποτε. Εσύ, Τυράκη. Εσωτηράκι, είσαι ένα κομμάτι μάλλον. Ευχαριστώ, κύριε Δακ. Είναι ώρα να πάρεις το μωρό σου φαγητό. Ναι, ναι. Άντε, γεια σου. Γεια σου, κύριε Δακ. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, καλιά μου. Συγκεντρωμένα στο σχολείο. Μάνα μου, έτσι πες μου. Είμαστε μόνον αγκαλιασμένοι. Όχι, προχωρήσαμε και σε τίποτε άλλο. Τι άλλο. Εννοώ, εφορούσαμε ρούχα. Όχι, είμαστε όπως μας γέννησε η μάνα μας. Όχι, εφορούσαμε εσώρουχα και χορεύκαμε. Α, χορεύκαμε. Και εκτός που χωρών έκαναμε και πελαρούδες. Τι θέλεις να πεις, κουκλάκι μου. Κουκλάκι μου. Λοιπόν, στα λόγια δεν σε πιάνει κανένας παλιόπαιδο. Και στις πράξεις δεν με πιάνει κανένας. Είμαι ακαταμάχητος. Καλά, τούτο. Προτιμώ να μην το σχολιάσω. Επέμου να δούμε. Στο όνειρο σου ευκάλαμε τελικά και τα εσώρουχα μας. Αν είναι κακόν και αξόριστο. Έτσι όνειρο να μέσω σου να δω. Άστε έτσι α. Ρε ξημαρισμένε. Μα νομίζεις ότι επίστεψες. Να δούμε τι τα παλιό όνειρο ρε θόρες. Ποιος έθωρε όνειρο. Εσύ. Γιατί πας εγώ και θεωρούσα όνειρο. Ναι ρε. Και μάλιστα φωνάζες Λερίσα, Λερίσα. Κρίμα, να θυμούμε τίποτε. Νυχτών, επέλανες μας. Σταμάτα, θα σ' ακούσουν στη γειτονιά. Ένα νομίζω ότι τσιλιοπονεί τσούρα μας. Αφού μόνο ρε στα βρούτα που δεν να κάνω να χανίζω. Ατέλα, σήκω στα ρούχα σου πάνω σε τρίψω με ζιβάνα. Επέλανε ρε Σταυρού, θέλει να με σακατέψεις. Κάτσε ρε μουγκάρισε, καλώς πας που έχω κάνει. Μα και είσαι γιατρός, με το τρίψιμο μπορεί να κάνεις παραπάνω ζημιά στον κορμί μου. Ναι, αλλά ένα αντέχω να σε θωρώ να υποφέρεις, έτσι λιώνεις η μήλα μου. Περασίζεις κάπως είναι να καταλύσεις. Όλα όμως, φκάρμε και πασάν τώρα. Σταυρού, ας τι εύκοσε. Άρα για σου να τηλεφωνήσω του χαμπάκι μας να έρθει. Μην του τηλεφωνήσεις, έτσι να πεθάνω, να μου περάσει. Ναι, αλλά σπα σου περάσει εσένα, εμένα να κάνεις τα νεύρα μου τελούδια. Πώς είσαι, μητέρα? Μια χαρά, Πάμπο μου, αλλά άργησες, δεν θα μπορούσα να σου κάνω μάθημα. Δεν πειράζει, κάμε την υπόψη. Ναι, μαμά, διότι ο εγκέφαλος του δεν λειτουργεί το πρωί. Τώρα γιατί με προσβάλλεις μπροστά στη μάνα σου? Διότι σου έκανα δύο ερωτήσεις και απάντησες και στις δύο λάθος. Πέννη, σταμάτα να του δημιουργείς ανασφάλεια. Ο Πάμπος πρέπει να πιστέψει στον εαυτό του. Μα πιστεύω, μητέρα, αλλά η Πέννη προσπαθεί να με χασκιάσει. Ναι, παιδί μας τώρα ότι φταίω εγώ, Πέννη, σκαμπάζεις τίποτε. Ω ζαμία, έφτασε ο κόμπος το χτένι, να. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω να πάω σχολείο, να σας αφήγω να τσακωθείτε και με την ησυχία σας. Το καλό. Πάμπα μου, θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλει, μητέρα. Βλέπω πεθερά και ο γαμπρός αλληλοβοηθούνται. Πάω να φέρω την τσιμπίδα μου. Να λείπουν τα σχόλια, Πέννη. Πάμπο, θέλω να με βοηθήσεις.
Θέλω να βοηθήσω τον πεθερό σου που τον τζιρό μου έπαθε αμνησία. Κάτι δεν πάει καλά. Νιώθω ότι κάτι θα του συμβεί. Και τι θέλει να κάνω, να τον πάρω στο Μικελίδη? Όχι, μπάμπο μου, απλώ να τον βοηθήσει να του κάνει λιμπαρέα, να πάτε καμιά βόλτα. Ίσως αν έκανε κάποιο σπορ. Εντάξει, αφήστε το πάνω μου, θα τον κάνω περτίκι. Εντάξει, άντε γεια. Στο καλό μητέρα. 8-8. Θα τα πάμε καθόλου καλά με τούτον τον πασατέμπο. Ρε με παραμιλάς. Όχι ρε λαλό, για τον υπολογαγωνάνο. Έχει που την ημέρα που ήρθεν εύκαλε μας την πίστη μας. Έχεις δίκιο. Αλλά ευτυχώς εγώ απολύουμαι και θα τον έχω πάσει κελέ μου. Νάνο σημίσι μου. Έχει ο Ράντης 7 νάνο. Είμαι τέ. Είναι ώρα για παραμύθηκε. Πριτές. Προσοχή. Ρατήσι μας. Εκτός από κότες, είσαστε και κουτσομπόλες. Γιατί με κατηγορούσατε? Εμείς! Κάρτε με τζεπελό, ρε! Κύριε Υπολογαγέ, εμείς λέμε τα καλύτερα ότι είσαστε τσάκος! Ρε, μα νομίζεις τώρα, γεννήθηκα, ρε! Ακούσα σας με τα ίδια μου τα αυκιά, ρε! Έχω πρόβλημα αυκιά σας! Πρόσεξε πόσο μιλείς στον υπολογαγό σου να μέσα σου ταΐσω 20 μέρες φυλακή να σε έψω στρατοδικείο! Έγινα κατανοητός, ρε, να νουί! Εσύ, νάνο! Εγώ τι μέτρο! Προσοχή, ρε, ναι, ρε, προσοχή, ρε! Λάνο, ρε. Θα σας κάνω να μην ξέρετε πού να πάτε, αλλά αλλό σας το. Παναγία μου, γαμπρέ μου, εκοπήκαν τα σέρκα μου. Έστα τότε μου, μη κακό σου. Καλώς το αχτύπη το δίδυμο. Μα εγώ είμαι δίδυμος. Εσύ. Το ζώδιο μου είναι Παρθένος, γαμπρέ μου. Α, λαλό για θεία, παπά. Μα είσαι σκιόν παπά. Ο Θεός να σε λύσει, γε μου. Νικολάκη μου, εν πήρε μπρος η μηχανή ακόμα. Μηχανή? Μα εγώ είμαι γιατρός, εν είμαι τουρπίνα, καμπρέ μου. Αρκετά. Με ξανανοίξεις το στόμα σου. Είναι πια στα χαπάκια σου. Μα δεν πίνω εγώ χαπάκια, καμπρέ μου. Είναι τα σιωπητό μου τα πίνει. Πόση πρόβλημα. Ρε, μα είσαι με τα καλά σου. Έχω εγώ πρόβλημα. Απόλυα μνήμης τότα μου. Ξεχάνεις, ξεχάνεις. Γαμπρέ, μάζεψε το διότι θα εκραγώ. Όχι, όνομα του Θεού. Όχι, έκρηξη σας όπου σε παρακαλώ τότε και χρωστώ το κόμμα. Άντε ρε, μάνα μου, κανιά πως σχολιέσαι με στρίχες σου. Πει να κάνουμε γάφρα, πει ο χαρτουμένος, άντε. Παμπή μου, εγώ είμαι μία στάρ. Δεν είμαι η δούλα σου, να πάεις να κάνεις μόνος σου. Τι σε κανέναν κατάρρο που συντυχανείς? Τα γαϊδούρια είναι πιο εντάξει από σένα. Παπέ μου, η ρευκή σαν φορμή για γαφκάντρο, να μου σε πιάσε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά αν μπορεί να το παίζω ηλίθεια επειδή αυτόν το στυλ πουλάει στο κοινό μου, αλλά κατά βάθος είμαι αρκετά έξυπνη. Ναι, εγώ επειδή δεν είμαι τόσο έξυπνος, όμως εξήγα μου να μου έπαθες τα καλά καθούμενα. Είσαι μονίμως αφηρημένος και αυτόν οφείλεται στο ότι σκέφτεσαι τον παιδικό σου έρωτα. Με λάμνεις. Ναι, το μυαλό σου βρίσκεται συνέχεια στη Σαβουλού. Δεν περνάει μόνο μαντράζι, λέει και στη Σαβουλού, ρε. Ρε, την είδες ένα μοντέλο, είναι ρε, τούτια θορκέτε, ρε. Ναι, το ξέρω ότι δεν μπορεί καμία να συγκριθεί μαζί μου. Όμως η Σαβουλού σε θέλει και έτσι καιροδεμένη και καπάτσα που είναι, μπορεί να σε αποπλανήσει. Με μάχες, εμπελάρες. Παμπή, η Σαβουλού ψάχνει άντρα και όταν μιλά για σένα, γυαλίζουν τα μάτια της. Φταίω εγώ αν είμαι γλυκουέματος, φταίω. Χαιρετώ το θρουλικό γάμμα 2. Κυρία Τάκου, κυρία Τάκου. Φτάνει παιδιά, πολύ ανεβασμένος σας βρίσκω σήμερα. Τι συμβαίνει, γιατί τόσος ενθουσιασμός? Γυρία, ο Μάρτιος και ο Απρίλης είναι οι καλύτεροι μήνες του χρόνου. Αλήθεια, δεν το ξέρα, γιατί? Καθαρά Δευτέρα, 25 Μαρτίου, Παρασκευή, 1 Απρίλη. Σταμάτα, κατάλαβα, μετά το Πάσχα, δηλαδή... Όπου αργία, χαράς και πανηγύρια. Και μια φορά ο πάγκος. Ο Δίου, πρόσεξε τις εκφράσεις σου, βρισκόμαστε σε τάξη και όχι σε χαρτοπαιχτική λέσχη. Αυτό που ήθελα να πω, κύριε, είναι ότι φέτος όλες οι αργίες πέφτουν καθημερινές. Ρε παιδιά, αφού χαίρεστε όταν δεν έρχεστε σχολείο, γιατί δεν μένετε στο σπίτι σας ολόχρονα? Διότι θέλουμε να μορφωθούμε. Α, θέλετε να μορφωθείτε, αλλά δεν θέλετε να έρχεστε στο σχολείο. Όχι, κυρία, θέλουμε να έρχομαστε σχολείο. Αλλά 3 μήνες το χρόνο, 9. Εντάξει, παιδί μου, θα το εισηγηθώ στον κύριο Μπέφκιο και θα σας απαντήσω την κόκκινη Πέμπτη. Τούτη η κόκκινη Πέμπτη είναι αργιά. Η πρώτη μέρα στο στρατό μου κόψαν τα μαλλιά μου. Η δεύτερη το τσαμπουκά.
τώρα που ζεσταθήκαμε, απλώστε και αντακώστε. Έρπινος των εχθρών. Τι είναι έρπι! Ρε μάνα με, πελάνεις εσύ, δεν έκαμες καθόλου εκπαίδευση ρε. Έκαμε κύριε Πολοχαγή, αλλά επειδή δεν ήξερε ελληνικά δυσκολεύει τελείω. Α, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να του μάθω εγώ. Απλώστε. Κύριε Πασάτεμπο, σήμερα φόρησα καθαρή στόλη. Είναι ένα κρίμα και άδικο να την καμολέσει. Κάμνε και πλυνίσκει στην ύστερα. Μα η μάμα μου που την πλυνίσκει. Ρε μα δαμέ στρατό ρε, και είμαστε διακοπε ρε, στη Μύκονο ρε, καταλαβαίνετε. Ξέρουμε το κύριε Πασατέμπο. Θέλω να ξέρω για ποιο λόγο ήρθατε στο στρατό. Υπηδίτα υποχρεωτικό. Να μεν ακούω έτσι πελάρ και σηκώνονται οι τρίσες στην κεφαλής μου. Ποιες τρίσες. Να με ειρωνευτείτε και για τα μαλλιά μου ρε, ρε μαλλιά. Ποια μαλλιά. Δημήτρε, πιένε φέρμου ένα κουτί Πασατέμπο και νευρίασα. Πού πάει ρε ποτσι, πού πάει ρε ποτσι ρε! Τότα μου, μα τούτες ούτες τις τσέντες τι τις εκουβάλισες μάνα μου. Α, είναι η μπρίκα της, παντρεύκεται. Νικόλα, σιωπή. Έφερα ψουμνίσματα. Έθελω να φορτώνετε το μωρό μου τώρα που είναι αγκαστρωμένη. Δεν έπρεπε να μπει στον κόπο, βρε τότα μου. Δεν έπρεπε να μπει στον κόπο, αφού θα πιένε να ψουνίσω εγώ. Έκαμα το για την κόρη μου, αλλά κουράστηκα τα ευλογημένα. Εδώ και έτσι απότομα, η ζέστη. Ούτε με στην πισίνα να δροσιστεί. Καλά, πολλά λίγο χαμένο. Είναι να πάω να δανειστώ ένα μαγιό τη Πέρη. Τη Μάρο θε να πει. Όχι, ξέρω τι λέω. Η Μάρο υπάσχινε. Δεν θα μου κάνει το μαγιό τη. Μα και τη παίρνει ένα μεγάλο μπαλά στο κορμούδι σου. Να φορέσει τη κάλια. Ναι, είναι καλά που λέω, παιδί μου. Δεν δικό το σάι σου. Σταμάτα με σου ξουλάει όλοι σαβουνούν και μου θέλει κελέ μου, α! Τον καιρό που είμαι φίλας μες στη μάντρα, όμως δεν μπορείς τη κελέ σου. Τώρα γίνα, εσύ να μπορεί να κάνω. Α, τελειώνουμε μια και ξέρω την ιστορία. Πού τηλεφωνάς? Αλλό. Αντρουλού. Το όνομα μου είναι Αντρουλού, είναι Άντρεα. Α, είσαι τα Άντρεα τώρα. Να φούτουν αυτό παραπάνω, Ζάκου. Να λέει κλείρω και φύγει κάτι αν η φορά και μπορεί, μου φκάρτηκα. Το λοιπόν, κανόνισε να βρεις έναν άντρα της Σαβουλούς γιατί γίνηκε μου πολλά στενός κορσές, α! Μα φορεί και κορσέ, αφού σου κάνει πια πιο μεγάλο σάιζ. Μα μάχει σε πελιά ρε, φορώ εγώ κορσέ ρε! Άτε συγκεντρώθουν και κάνει και όπου σου είπα. Καλά να αφήσεις το πάνω μου, κάτι έχω στο νου μου. Άτε, γεια! Τι σου είπε? Κάτι έχει υπόψη της. Πάντως, είναι πολλά δύσκολο να βρει άντρα για τη Σαβουλού. Όχι, μεν τώρα, λίτσι, η Σαβουλή είναι σεξουαλική κοπέλα. Συγγνώμη. Αφού αναφερθήκαμε στην 25η Μαρτίου, ξέρεις εσύ να μου πεις, Φωτίου, σε παρακαλώ, τα ονόματα των ιδρυτών της φιλικής εταιρείας? Εγκατέχνω τα γύρια. Ο Σκουφάς, ο Τσακάλοφ και ο Ξάφος. Μπράβο, παιδί μου. Ευτυχώς που απάντησε σωστά, δόξα σου ο Θεός. Διότι αν έλεγες καμιά μπελάρα, θα ήταν πολύ μεγάλη η αεροσυλία. Όχι, κύριε. Όσον αφορά τα θέματα πατρίδας και θρησκείας, είμαι πολύ προσεκτικός. Μπράβο, παιδί μου. Νικολάου, τι γιορτάζουμε την Παρασκευή? Πάμε. Την 1η Απριλίου, που ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των Κυπρίων εναντίον του Αγγλικού ζυγού. Μπράβο, παιδί μου. Ποιος θα μου πει μερικά ονόματα ηρώων που εθυσιάστηκαν το 55? Γρηγόρης Αυξεντίου και ο Βαγόρας Παλικαρίδης. Κυριάκος Μάτσης και Μιχάλης Καρολής. Ας απαγγείλουμε όλοι μαζί τώρα, παιδιά, το ποίημα του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πας στη Λευτεριά. Τα σκαλοπάτια θα ανεβώ, θα μπω σε ένα παλάτι, το ξέρω θα αναπάτη, δεν θα είναι αληθινό. Εν το δικό μου, κύριε Πασατέμπο. Αν το απαντήσεις, έχεις 5 μέρες κράτηση. Εν το αίσθημα. Άτε, έχεις 30 λεπτά. Αντρέα, πέ μου γλύωρα, γιατί έχω 30 λεπτά διορία. Καλά, πρέπει να βρω άντρα της Σαβουλούς και σκέφτηκα το Δήμετρο. Μα είναι άλλος σου ήρθε. Μια φορά που ήρθα στο φυλάκι, να ρωτήσε με αν έχεις άλλες μορφές στο χωρικό μου, όπως εμένα. Αντρέα. Κλείς το τηλέφωνο, ρε τσιτσιφιόγκο. Αλλό. Άννα μπού, είμαστε μπού τους άλλους και κρύφκαμε το. Άννα μπού λαλείς κύριε Πασατέμπο, μπλακίζεν 100% αρσενικός. Σοβαρά.
Και το αίσθημα του λαλούν το Ανδρέα. Όχι, κύριε Υπολογαγέ, η μέλουσα χαρτωμένη μου έναν τρουλού και φωνάζω ότι χαϊδευτικά Ανδρέα. Πρώτη φορά να ακούω έτσι όνομα. Basta tempo, energy, feroz, gunes. Panaia mu enna se masiso. Ah, manje enna se masisi. Gunes, it is very good, very good. Gunes, no problem, gunes. Man bolla periergon tu don busi venni simmera. Kion endo periergon? I fonessa se na kunda mestri gidonia. Ah, cuore mu, e patha megalo hatta simmera. Όσον και γλιτώσατε. Να πού πάθες, παπά. Είδα το χαρόν τη Τσίρο. Εν το γάδαρον που δες τη Τσίρο να σε κλωτσάμε στα πλαΐτσα. Μα εκλώτησες σου μαυρίς. Έτια με εξόβαλτσα. Ευτυχώς. Ακάθαρα, εσύ που εγύριζες τόσες ώρες σχεδόν χαρτωμένη κοπελούδα. Ενε κατάλαβα, και πείτε να χαρτωθώ να παθέσω να κάνω βούφα. Όχι να μου αντιπολοές εμένα, γιατί να αρπάξω η σκούπα. Ε, δώστε αμάντα, κάνει με ο πόνος μου. Τέλος πάντων, επιάμε τηλέφωνο πάμπος και πρέπει να καονίσω να βρω άντρα της αβουλούς. Και γιατί να τις έβρεις άντρα. Να καταλάβεις ρε γυναίκα. Κουκουβά τον ούλη μέρα για να χωρίσω σου. Μια πολλοπάησα τούτη σ' αβουλού, όπως το μοχτάρι, τον τζίριν της. Ε, ήβρες καλά μπόδι του σύλλου για λόγου της. Ναι, το δίμετρο. Χαχαχα, λαό μου. Θέλεις να χορέψουμε. Κάλια, δεν καταλαβαίνεις, εγώ είμαι άντρας, είναι πρέπει να σου ζούμε όλη μέρα. Ξέρεις ότι οι καλύτεροι χορευτές είναι άντρες. Εντάξει, βάρμα να βάρε, τόσο δεν πέκει εγώ. Μαρό μου! Ήβρα τι θα κάνω για να βοηθήσω τον μαθητή σου. Επέ μου να δούμε. Θα διοργανώσω, καρέ να καλέσω τις φίλες μου να παίξουμε χαρκιά. Ας μείνουμε φίλοι. Ναι, γιατί μου αρέσκει. Ας σου αστράψω μια να φάει και 10 κουντρουμπέλες που να μου πεις ότι σου αρέσκω κοντοστόπι. Εσύ λέω άσχημη. Εγώ είμαι άσχημη, ρε κοντοστόπι. Εγώ έφυγα μη σμέσπυλο στο χωριό μου. Εσύ. Κι εγώ έτσι να χορεύκα παπηδίσω. Το χώρο του Ζαλόγκου μπορεί να χορέψεις εσύ. Αγάπη μου, η γυναίκα μου η Σόφια ζηλεύει. Αχ, είσαι τυχερός που έχεις μια τέτοια γυναίκα, γιατί εμένα ο Πάμπης μου με ζηλεύει εφάνταστα. Να τον αλλάξεις, αγάπη μου, τον Πάμπη, να βρεις κανέναν άλλον που είναι ζηλεύκη. Κωστάκη, να πέσουμε, να έχει πολύ φάση. Σαν να πεσμένη ψυχολογία μου, πατέρα. Και εμένα πεσμένη πίεση μου. Αχ, έχω την αίσθηση ότι είμαι πάνω σε αεροπλάνο. Είμαστε σε αεροπλάνο που είμαστε.